Κοινοφελής επιχείρηση Δήμου Αλεξάνδρειας και ο Δήμος Αλεξάνδρειας σας καλωσορίζει στη θεατρική παράσταση Κερένια Κουκλά. Α, τώρα ακούμε καλύτερα. Εγώ είμαι ο Μαλιάρας ο Πέτρος. Το Μαλιάρας δεν είναι ψευδόνιμο, είναι το επιθετό μου. Είμαι ο σκηνοθέτης της παράστασης. Φέτος αρχίσαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα και πολύ ιδιαίτερη συνεργασία με τον Δήμο Αλεξάνδρειας. Και τον ευχαριστώ πολύ τον Μάνο συγκεκριμένα του Σταυρή για την δυνατότητα που μου έδωσε να αναλάβω εγώ την ομάδα τα ημεία. Ήρθαμε πολύ κοντά με τα παιδιά, ενώσαμε πάρα πολύ, κάναμε τρομερή δουλειά για αυτό που θα δείτε απόψε εδώ πάνω στη σκηνή. Εγώ θα ήθελα πριν, μάλλον αρχικά να καλωσορίσω τον Δήμαρχο τον Παναγιώτη τον Κυρίνη, δήμαρχος εδώ πέρα, ο πρόεδρος της ΚΕΔΑ ο Σταυρής ο Μανώλης, ο αντιδήμαρχος ο Δελιόπουλος ο Στέφανος, ο αντιδήμαρχος ο Ιερεμίας και ο Σέουγλου, και η πρόεδρος του Δημοτικού Συλλόγου, η Όλγα Ιμοσχοπούλου. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε απόψε εδώ. Και τον Οδυσσέα Γωνιάτη να τον καλησπέρισω, γιατί τον έχω πολύ ιδιαίτερη αδυναμία. Θα ήθελα παρακαλώ να τσεκάρετε τα κινητά σας να είναι όλα κλειστά, να μην ενοχλήσουμε τους τοπιούς. Κάποιοι παίζουν για πρώτη φορά επάνω στη σκηνή. Βρισκόμαστε στο πνευματικό κέντρο που έχω να σας πω ως άνθρωπος, ως ηθοποιός και ως σκηνοθέτης, είναι ένα μικρό διαμάντι στα χέρια σας. Εκμεταλλευτείτε το όσο περισσότερο μπορείτε. Είναι πανέμορφος χώρος, είναι τρομερή ακουστική του. Κάντε όμορφα πράγματα εδώ μέσα και θα προσπαθήσω και εγώ από το μετερίζι μου να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Τσεκάρτε παρακαλώ και πάλι τα κινητά να είναι στο αθόρυβο ή κλείστε τα τελείως και να είστε πολύ απλόχεροι στο χειροκρότημα στο τέλος. Ευχαριστούμε πολύ, καλή θέαση. Πολύ πιο νέος από αυτή φαινόταν. Έδειχνε τουλάχιστον 10 χρόνια μεγαλύτερη. Δεν ήταν ούτε 3 χρόνια διαφορά. Και εγώ 25. Κακό πράγμα να είναι γυναίκα και μια μέρα μεγαλύτερη από τον άντρα της. Τον αγαπάει με μια αγάπη ενότητα από φίλωνε. Κακό πράγμα να είναι γυναίκα και μια μέρα μεγαλύτερη από τον άντρα της. Με μια φωτιά πιο άγρια. Σαν και σιγά. Κακό πράγμα να είναι γυναίκα και μια μέρα μεγαλύτερη από τον άντρα της. Και ο νέος άντρας πάλι, πιο γρήγορα ψυχραίνεται όταν βλέπει το όρο της νιώτης του να μαραίνεται ενώ γύρω του ανθούν οι κάμποι της ζωής. Κάθε μεσημέρι που ο Νίκος γύρναγε από τη δουλειά του, τα κορίτσια τον κοιτούσαν. Καλέ, τι άποπος! Καλέ, που κλειός! Πάει αλλιώτικα, με μια φωτιά πιο άγνωστη, που της πίνει όλη την τροσιά. Το τεχνίτης, συνομιλήτης ο Νίκος. Και εμάς τα φτιάξαμε από 8 ώρα μέσα στην ημέρα. Και έτσι αποφάσισα να κάνω. Πού είναι η καρδιά μου. Να στεφανωθώ τη Βιγινία. Yeah.
Από τη μέρα του γάμου τους περάσαν 8 μήνες τώρα. Ο Νίκος ούτε παρέες, ούτε ποιοτή στα υπόγεια, ούτε παιδιάζοντας να κάθε, ναι. Τίποτα πια. Το πήρες, αδελφή. Τι έγινε, Νικολή, από το μαγαζί και στο σπίτι. Έτσι αφήνει η γυναικούλα σου. Την καλυμμένα τα δυο πόδια σε ένα παπούτσι καημένε. Μουσάκι, τι τρέφαμε στη γυναικούλα σου, κύριε Νίκο. Δεν έπαιξε πως εγκλήθηκε. Μα δεν ήταν από του Νίκου τα φιλιά που έρευε η καημένη Βιργινία. Κάθε άλλη. Αχ, όσοι δεν έχετε δει γυναίκα. Πώς ξαναμφίζει, μαραμένη, πώς ξαναμφίζει μέσα στο αγαπημένο αγοριού της στην Αγκάλη. Θυμηθείτε τουλάχιστον τα μαραμένα τριαντάφυλλα μέσα στο νερό. Πώς σηκώνουν τα ροδοπέταλά τους και ξαναπαίρνουν δροσιά και χρώμα και χύνουν καινούριο μυρό. Σαν να ξεσκούν εκείνη τη στιγμή. Αχ, για πολύ λίγες μοναχά. Έτσι και η Βιργινία. Βιργινία μου! Καλά είμαι, Νίκο μου. Κάθε φορά που ερχόταν ο Νίκος της, ξανάγανε. Λες και μαζευόταν όσο αίμα είχε μαζευτεί στις φλέπες της, όλα στα μάγουλά της. Και τα μάτια της γινόταν πάλι υγρά και γινόταν πάλι όμορφη σχεδόν, όπως όταν το στεφανώθηκε. Κοίταξε η Βιργινία του στο παράθυρο της κάμαρής της. Στο διπλανό σπίτι καθόταν μια χείρα με δυο κόρες της πατριάς. Δημήτρια! Και έπαιρνε κουράγιο και ελπίδα. Σαν ερχόταν το καλοκαίρι και έπιαν οι ζέστες, τα γινόταν καλά αυτή και τα στέλνουνε η υγεία της. Έτσι της είχε πει ο γιατρός, ο γυναικολόγος, που είχε φέρει ο Νίκος όταν της ήρθε εκείνο το περιστατικό, στον τρίτο μήνα της απάνω. Κόντεψε να πεθάνει και δεν είδε πια χαΐρη. Είχε πει τότε δυο φορές ο γιατρός και της είχε δώσει κάτι στάλες, φόντιες, μικρές φαρμάκι να τους παίρνει πριν να φάει. Και κάτι μαύρα χάπια που έλεγε ο Νίκος. Είναι σίδερο. Να δυναμώσεις, να γίνεις σίδερο. Δεν της είχε πει ο γιατρός πως την είχε σαβανώσει μια για πάντα. Εκείνη την ελπίδα. Δεν υπάρχει πιο ρίχνη από τη γυναίκα. Να γίνει μητέρα. Και έτσι ήλπιζε πάντα. Πως άμα έρθει το καλοκαίρι,